Η Κασάνδρα της μυθολογίας ως γνωστόν προφήτευε δεινά που επαληθεύονταν, ενώ η Κασάνδρα του Δημήτρη Δημητριάδη ευαγγελίζεται το καλό, το πάθος για τη ζωή γενικώς, για το οποίο καμιά φορά ή και πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε έτοιμοι. Ο πολυτάλαντος Θάνος Σαμαράς αποφάσισε να κάνει το ντεμπούτο του στη θεατρική σκηνοθεσία, μεταφέροντας αυτό το πληθωρικό κείμενο του Δημήτρη Δημητριάδη στη σκηνή, με όχημα, όπως λέει, την Έλλη Τρίγκου. Θα δούμε γιατί χρησιμοποιεί αυτή τη συγκεκριμένη λέξη όχημα. Οι παραστάσεις ξεκινούν αύριο σε ένα μη συμβατικό χώρο, μη συμβατικό θεατρικά δηλαδή, το ξενοδοχείο Μπάγκιον στην πλατεία Ομονίας. Ο κύριος Θάνος Σαμαράς είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να μιλήσουμε για τη δική του πλέον Κασάνδρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαμαρά. Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ. Καταρχάς, συμφωνείτε ότι κάθε έργο, ακόμη και όταν είναι ένα πολύ σπουδαίο κλασικό έργο, όταν μεταφέρεται είτε στον κινηματογράφο, είτε στο θέατρο, είτε γίνεται μια σπουδαία χορογραφία, είναι ένα άλλο έργο, ένα καινούριο έργο? Ναι, κάθε φορά είναι άλλο βάσει των ανθρώπων που το κάνουν. Αναπόφευκτα, βάσει του φίλτρου τους, αντίληψης του κόσμου, όπως τη δική τους, αναπόφευκτα πάντα βέβαια. Τι μορφή έχετε δώσει στο κείμενο του Δημητριάδη? Είναι ένας απλός μονόλογος, μπαίνουν και άλλα στοιχεία? Η μορφή του ξεκινάει από το ίδιο το κείμενο, από τον τρόπο που είναι γραμμένο, από τη δομή του, με την έννοια της επιλογής των λέξεων, της τοποθέτησης τους, των παρηχήσεων, των επαναλήψεων. Έχει ένα πανηλιακό σχήμα. Ο τρόπος που η Κασάνδρα μαζεύει δυνάμεις, προσπαθεί να προσδιορίσει ποιο είναι το επόμενο βήμα του επιχειρήματός της και αφού το περιορίσει, το εκτοξεύσει στα αυτιά των ανθρώπων που καίγεται να το ακούσουν, ξοδεύεται, επαναλαμβάνεται, προσπαθεί να βεβαιωθεί ότι ακούστηκε, ότι είναι κατανοητό και επιστρέφει να ξαναμαζέψει δυνάμεις, να φορτίσει την μπαταρία, να προσδιορίσει πάλι το επόμενο βήμα. Ποιες είναι οι σωστές λέξεις που το προσδιορίζουν? Αυτό το συγγραφή παρήγαγε ένα ρυθμό από μόνο του, το οποίο μετά πήρε μαζί του το σώμα, δημιούργησε θέματα με το φως, με το χώρο. Είναι ένα σκηνικό με καθρέφτες που αντανακλούν ο ένας πάνω στον άλλον και πολλαπλασιάζεται το είδωλο. Εν αρχή ήταν το κείμενο το ίδιο. Ναι. Αυτό δηλαδή σας έδωσε το ερέθισμα για να δώσετε αυτή τη μορφή πια στη θεατρική σκηνή. Έτσι όπως το περιγράφετε, διορθώστε με αν κάνω λάθος, εμένα μου φέρνει στο μυαλό έναν διονυσιακό χορό, πολυπρισματικό, ο οποίος αλλάζει συνεχώς μορφή. Γιατί αυτή η κίνηση της Έλλης Τρίγκου, η οποία είναι το όχημα ακριβώς για να αποδώσει το κείμενο του Δημητριάδη και τη δική σας σκηνοθετική ματιά, σαν να καίγεται εκεί πάνω στη σκηνή. Ναι, όχι σαν. Ήταν η βασική προϋπόθεση. Ήταν τόσο δύσκολο να βρω την ηθοποιό η οποία ήταν ήδη σε διαθεσιμότητα από μόνη της ως άνθρωπος, όχι να πιστέψει το μήνυμα της Κασάνδρας, να πρέπει να σχετιστεί ειλικρινά και προσωπικά με αυτό και να της γίνει προσωπικό ζήτημα να θυσιαστεί εξ ολοκλήρου σε αυτή τη μία ώρα που κρατάει η παράσταση. Ως Κασάνδρα, το θέμα του έργου, αν μπορώ να το χώσω σαν σφήνα τώρα εδώ, είναι, αυτό ήταν ο λόγος που αυτό το έργο με έλκει, που μου είναι σημαντικό. Ποιος είναι ο λόγος? Η Κασάνδρα έρχεται να μας πει πια το μέλλον, να εξαγγείλει ένα μέλλον, αλλά στο παρόν, ότι τώρα πρέπει να ζει κάποιος. Δεν υπάρχει μέλλον, ζωή, θα. Κάποια στιγμή θα είναι σωστές οι συνθήκες για να... Αυτό το οποίο κάνουμε συνήθως οι άνθρωποι. Αυτό που κάνουμε όλοι οι άνθρωποι και αυτό που κάνω εγώ προσωπικά, επειδή είναι δική μου απόφαση, είναι ένα project το οποίο είναι προσωπικό με έναν τρόπο. Θέλω να πω, όσο προσωπικό είναι, ότι δεν έχω συνεργάτες και το βγάζω την τσέπη μου. Θέλω να πω, είναι απολύτως προσωπικό. Είναι ότι θέλω να με πείσει. Δηλαδή, τον 1,5 χρόνο που το δουλεύω αυτό το έργο, με μουλαρίσει ο πείσμα, εξακολουθώ να αντιστέκομαι, γιατί είναι δύσκολο. Μα λέει η Κασάνδρα ότι πρέπει να τολμήσει, να το θελήσει και να τολμήσει. Θα έχει κόστο αν το κάνει. Αυτό που μα καλεί να κάνουμε είναι να είμαστε έντιμοι απέναντι στο ποιοι είμαστε και πού μας οδηγεί η πηξίδα μας και ότι η ζωή είναι τόσο μικρή που η μόνη εντολή που πρέπει να δώσεις στον εαυτό σου είναι να συναντηθείς με τον πόθο σου, όποιος και είναι αυτός, ό,τι τίμημα, κόστος και αν έχει αυτό. Απλώς δεν υπάρχει τίποτα άλλο στη ζωή. Πείτε μου εσείς, δηλαδή τι άλλο? Όχι, συμφωνώ πολύ, τους είναι το παλαιόριο υπαρξιακό ζήτημα, μόνο που μέσα στην καθημερινότητα και σε όλα αυτά τα οποία μας αποσπούν την προσοχή και μας τραβούν από εδώ και από εκεί, ξεχνάμε και νομίζουμε ότι έχουμε απέραντο χρόνο για να ζήσουμε όσα θέλουμε να ζήσουμε, για να κάνουμε πράξη τις επιθυμίες μας, για να αποφύγουμε αυτά που δεν θέλουμε να κάνουμε και ξεχνάμε να ζήσουμε. Ακριβώς. Είναι μια επίκτητη φυλακή αυτός ο κόσμος που πολλές φορές μας είναι επιθυμητός, η πολυτέλεια, η άνεση, η ασφάλεια, που είναι πλάνες. Είναι πλάνες, γιατί όλα αυτά μπορούν να φύγουν σε δευτερόλεπτα. Ναι, έτσι. Κάποιος
κάποιος να χάσει τον αγαπημένο του, κάποιος να αρρωστήσει. Τώρα που το λέτε έτσι, με οδηγείτε να κάνω μια εξομολόγηση δημοσίως. Κάποια στιγμή είχα μια περιπέτεια με την υγεία μου και ενώ μέχρι τότε, ξέρετε, και εγώ κατατριβόμουν με όλα αυτά τα καθημερινά, τα δύσκολα, τα όνειρα κλπ. Όταν ξυπνούσα το πρωί χαράματα και άκουγα τα πουλιά και έβλεπα την Ανατολή και ήμουνα καλά, δεν πονούσα δηλαδή, θεωρούσα ότι ήταν η ευτυχέστερη στιγμή της ζωής μου. Και το λέω με πάση ειλικρινία αυτό. Καταλαβαίνω ακριβώς τι λέτε και αναφέρθηκα σε αυτό, γνωρίζοντας ότι εσείς έχετε μια γνώση από προσωπική πειρά, έχετε μια γνώση παραπάνω από εμάς. Εσείς έχετε καταλάβει, έχετε βιώσει στο αίμα σας τη σημαντικότητα της στιγμής. Και ότι είναι πολύτιμη. Δηλαδή, όσο μακάβριο και να ακουστεί, ποθώ κι εγώ να μπορώ να συναντηθώ με αυτή την καθαρή έννοια. Και είναι δύσκολο, γιατί παίρνω στη μέση φιλοδοξίες, ανάγκες, τεμπελιές, κούραση, όλα αυτά. Και θέλω κι εγώ να αισθανθώ την χαρά. Η απολύτως καθαρή χαρά του να υπάρχεις, επειδή υπάρχεις. Αυτό είναι μοναδικό έτσι όπως το λέτε. Το λέτε πολύ ωραία. Βέβαια, και εσείς δεν κάθεστε ήσυχα. Θέλω να πω, αν υπάρχει ένας χαρακτηρισμός που μπορώ να βάλω δίπλα στο όνομά σας, είναι ο ανησύχαστος καλλιτέχνης. Κάνετε πολλά, κάνετε παντού, σε πολλές υπήρους, δοκιμάζεστε σε πολλά. Αυτό μπορείτε να εξηγήσετε γιατί γίνεται, βαριέστε γρήγορα αυτό με το οποίο καταπιάνεστε, είστε τελειομανής και συγκεντρωτικός και θέλετε να κάνετε πολλά πράγματα. Τι συμβαίνει με εσάς? Δεν βαριέμαι ποτέ. Απλώς πολλά πράγματα μου κεντρίζουν το ενδιαφέρον και μετά πάω και κάνω καριέρες για μερικά χρόνια και μετά κάτι συμβαίνει και η πηξίδα μου ή η προσοχή μου πιάνεται από κάτι άλλο το οποίο με γοητεύει και πρέπει να το καταλάβω, να το αποδομήσω ή να το ξανασυνθέσω. Δεν ξέρω γιατί. Απ' τη μία χάνεται πολύς χρόνος, απ' την άλλη αποκτάς μία. Κερδίζετε πολλά, βεβαίως. Της σύνθεσης των πραγμάτων, της κατασκευής, το μηχανισμό που κρύβεται πίσω από αυτά. Και μετά, όπως τώρα, ας πούμε, σε αυτό το έργο, με το που μου γεννήθηκε η ανάγκη να. Όχι ανάγκη, δεν ξέρω καν ανάγκη. Απ' τη μία μέρα στην άλλη. Απλά όρμησα. Ούτε καν όρμησα. Απλά βρέθηκα σε αυτό γιατί έπρεπε να το κάνω. Ήξερα ακριβώς τον τρόπο που μπορούσα να υλοποιήσω την ιδέα μου. Επειδή έχω δουλέψει με τα χέρια μου σε όλους τους τομείς. Δηλαδή, σπούδασα αρχιτεκτονική και πάω δραματική σχολή. Με απασχόλησε πάρα πολύ το σώμα μέσα στον χώρο. Έμαθα πολλά από εκεί. Μετά, ό,τι έκανα τελικά. Γιατί όμως δεν γίνατε εσείς Κασάνδρα? Θέλω να πω, κάνετε τη σκηνοθεσία, την κίνηση, τα σκηνικά, τα κοστούμια, τους φωτισμούς, τους σχεδιασμούς των ήχων. Το έχετε εμπνευστεί. Γιατί λοιπόν δεν γίνατε εσείς το όχημα να υλοποιήσετε την ιδέα σας? Και εγώ το σκεφτόμουν και δεν καταλάβω. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, πολύ προκλητικό. Το ζω κάθε βράδυ μέσα από τη μέρη, μέσω της Έλλης. Αλλά νομίζω τις τελευταίες μέρες σκέφτομαι ότι είναι επειδή θέλω να υπάρξω θεατής αυτού και να το εισπράξω. Και αυτός ρόλος είναι σημαντικός ρόλος. Είναι όπως είναι ο αναγνώστης όταν διαβάζει ένα σπουδαίο βιβλίο. Το ίδιο και να είναι ένας καλός θεατής, ένας θεατής με άποψη για να δει τη συγκεκριμένη παράσταση. Τις τελευταίες τρεις μέρες που είμαστε στο βαθμό που μπορεί κάποιος να πει ότι είμαστε έτοιμοι τη δεδομένη αυτή τη στιγμή. Ας πούμε. Δηλαδή, πιο έτοιμοι τη δεδομένη στιγμή δεν μπορούμε να είμαστε. Είμαστε όσο έτοιμοι είμαστε. Λοιπόν, κάθομαι και χαδεύω την Έλλη. Και ούτε καν θυμάμαι να τη δώσω οδηγίες και αυτά. Γιατί είναι στο επίπεδο που είμαι, ενώ στο επίπεδο τη διαδρομή που την κάλεσα να διανύσουμε. Οπότε τώρα καθόμουν τις δύο τελευταίες μέρες και το εισέπρατα και το άκουγα. Και νομίζω ότι απλώς ήθελα να το εισπράξω ώστε να πει πιο πολύ. Παρότι συμμετέχω κι εγώ καθώς παίζει, επειδή είναι. Το κείμενο είναι τόσο παρτιτουρικό, ας το πούμε, ας μου κρατεί εφεύρεση τη λέξη, αλλά όσο είναι δικό μου, είναι και τη Έλλη, όσο τη Έλλη δικό μου, υπάρχει μια ταύτιση σε αυτό, σε αυτή τη σχέση. Όταν δουλεύει με μία ηθοποιό για 2,5 μήνες, καθημερινά, 7 ώρα, πρόκειται για μια τελείως προσωπική κατάσταση. Και αν προσθέσετε την παράμετρο ότι δεν έχουμε συνεργάτες, είναι σαν να το κάνουμε για μας. Και τώρα ξαφνικά αύριο. Θα το μοιραστείτε, θα το μοιραστείτε. Ναι, ότι θα το δει και κόσμο, το οποίο είναι τελείως ξένο. Σημασία έχει ο κόσμος να φύγει με αυτή την αίσθηση που λέτε ότι η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή, το λέτε σε ένα σημείωμά σας, για να τη ζήσει κανείς χωρίς χαρά. Πρέπει να τη ζει εδώ και τώρα, να τη ζει και με χαρά και να ακολουθεί αυτό που αγαπά, χωρίς να θεωρεί ότι πρέπει να έχει, όπως είπατε, πολλά χρήματα, μεγάλη πολυτέλεια, γιατί εκεί είναι η ευτυχία. Η ευτυχία είναι στη στιγμή. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στις παραστάσεις και θα δούμε και τι επόμενο θα σκεφτεί το ανησύχαστο μυαλό σας να κάνει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαμαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χοκλή. Να είστε καλά.